Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Evolution League. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την πέμπτη αγωνιστική αυτής και ακόμα πιο συγκεκριμένα την αναμέτρηση μεταξύ Miami Heat και Mammoth. Οι ομάδες στήθενται αντιμέτωπες, έχοντας μόλις 5 παίκτες και 8 αντίστοιχα. Πρώτη κατοχή ήταν για τους Miami Heat. Mammoth έχουν τώρα την πρώτη δική τους κατοχή. Χωρί μπάλα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος όμως. Και υπάρχει σφύριγμα. Θα σταματήσει το παιχνίδι, υπάρχει άλλα συγκατοχής. Ο Καλέλης στην επαναφορά. Αλεπλής τώρα κατεβάζει την επίδυση με τις τεχνικά τετούχους, οι οποίοι βρίσκονται στο 1-3. Μόνο τους να είσαι καλά. Για μου και σούπια τρεις θα το πάρει, είναι άστοχος. Ο οποίος μας έκανε και κάποιες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι για το παιχνίδι. Θα με πει την τρίπλα μακρύς, ωραία πάσα, δεν θα καταφέρει να πει την μπάλα στο καλάθι όμως. Καζεδάκης, θα μάλλον με την πίσω ξανά. Να μου είχε σταματήσει την τρίπλα, θα περάσει τελικά η μπάλα. Με την Πακαλέλη. Κονσόλου. Τον ίδιο Χαλεπλής, μπάλα με χωρίς πάει τώρα χαμηλά, έχει χτιστεί από δύο παίκτες. Τέσσερις γύρω με την Πακαλέλη, θα πει το ρόλο που θα πάει μέχρι μέσα ένας jump shot, το κονσόλου είναι άστοχος. Μάχη για το rebound θα βγάλει τελικό νικητή με την Πακαλέλη, ο οποίος είναι άστοχος. Ειδικό rebound τώρα θα φαρίσει την επίθεση του Καρακούνης. Ζωνάς, καστή πάσα, passing game, θα πάρει, θα βγάλει στην κορυφή. Σουλιάκος, ο Τζακ, τρεις έστοχος, λαμβάνοντας την γράψη του Ζωνά. Πρώτη πόντι στο παιχνίδι, 3-0. Θα σιγουρίσω πίσω τον Κοστόλου, έχει περάσει το κέντρο τώρα. Αλεπλής. Όλιου. Αλεπλής έχει σταματήσει τρίπλα, έχει κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Θα μου σημαίνει θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε, θα αρχιστεί σε δύο βολές από τον Ζωνά. Φάουλ. Άστοχος στην πρώτη βολή, 3-0 παραμένει. Παίρνει το χρόνο του για τη δεύτερη, είναι έστοχος. Μία στις δύο, 3-1 λοιπόν το σκορ. Μέσα στο πρώτο δίλεπτο του παιδιού, θα πάνε και τα συγχαρητήρια από τους παίκτες του. Ζωτάκης. Ζωνάς με deflection. Τον Αποστόλου, συγκρατήσει όμως τον Καραγούνης. Πάντως θα γυρίσει, έχει χτιστεί από δύο. Μέσα ένα running floater, έχοντας βγει αρκετά ελεύθερος για να σουτάρει, αλλά όχι για να ευστοχίσει. Ο Ζωτάκης, υπάρχει ένα συγκεκριτικό rebound και καλάθι. Ζωνά. 5-1 λοιπόν. Ένα ακόμα καλάθι. Για φαμούς. Αποστόλου, μια πάσα θα την βρει μέσα στη ρακέτα. Βακαλέλης. Μούκης, καλό passing game, έχει πιστεί από δύο, πάει και ανάμεσα απέναντι σε τρίτο ο Κόλιου, θα χάσει τελικά. Ξανά στο rebound. Το λέγω και κατεβάζει την μπάλα. Ζωνάς πάει μέχρι μέσα, μόνος του για το coast, του coast είναι άστοχος. Πάει και το rebound, θα βγάλει τελικό νικητή. Το Φαράντο. Δεν θα καταφέρει να την κρατήσει ο Χαρτζαδάκης. Μπάλα κούμπησε και στον προσωπικό του αντίπαλο. Τελικά είναι για τους Miami Heat. Μέσα από τον πάγκο είναι και κάποιες βουλές οργανώνοντας το σήμα σου. Για τρεις, τρεις θα βάζει κάποια πάσα στα 18 δευτερόλεπτα. Είναι άνθρωπος που χαρτιζόταν καλέλης. Μέλος. Άλλησε με δύο σπέκτες με τη γωνία και με την κορυφή. Θα ξαναδώσει στη γωνία. Είναι ο Χαρτζαδάκης, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Καλό passing game, έχει αποκρυπτογραφηθεί η άμυνα. Ένα jump shot είναι άστοχος ο Σολιάκος. Χαλεπλής στο rebound. Πάμε στο τέλος Βακαλέλη. Αυτόλους, θα σου πάσα. Ο Βακαλέλη στα 10. Μια μοχής. Τριγωνάκι εκεί και καλό passing game για μία ακόμα φορά για τους Miami. Ένα jump shot είναι άστοχο, airball όμως. Και φάουλ, έχει σκοπού. Πίσω.
του Καλεπλή. Βιτσεδάκης, στην επαναφορά. Νέκος. Νέκος, για να βγάλει μια ψηλή πάσα, συγκράτησε ο Φαράντος. Ραγκούνης. Δηλήσει πήγε να βγάλει μια πάσα, εκεί που ήταν όμως ο Χατζημακαλέδης. Συγκράτησε. Ο Στόλ υπάρχει η διπλέξιον, θα συγκρατήσει την μπάλα. Παράδο δεν καταφέρει να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Καλεπλής. Καλεπλής έκανε μια προσποίηση, πάει μόνος του μέχρι μέσα. Άσε την μπάλα στο καλάθι. Τα χαμηλό σκορ αυτά τα πρώτα λεπτά. 5-3. Πρώτο εντός που βιάζεται επίσης τεχνικά φιλοξενούμενος. Καλεπλής. Στη γωνία ο Λιάκος. Για τρεις, Καραγκούνης είναι εύστοχος. Κάτα χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Τον 3, Γιαμούκης. 5 πόντους διαφορά. Τα χαμηλό τέμπο με ρε δουλειά μέχρι στιγμής. Θα το πάρει ένα σκρίνο το Χατζη Μαγκαλέλη. Καλεπλής. Τα 11 δευτερόλεπτα. Ο Στόλ πήγε να βγάλει μια πάσα ανάμεσα από δύο παίκτες, δεν τα κατάφερε. Ο Πάλος Λιάκος έγλεψε. Συγκρατεί και πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος όμως ο Φαράντος ήδη στο φυσικό rebound. Για τρεις Χαλιαδάκης εκλαμβάνοντας από την κορυφή. Είναι άστοχος εκ της αρχής, αλλά έπειτα από μια αναπήρηση η μπάλα θα πέσει στο καλάθι. Είναι από το τέλος μακάρι λοιπόν. Γιαμούκης. Βοφή! Βακαλέλης. Γίνηση είχε και πήρε. Θέλει να μοστάρει. Θα δώσει μια πάσα και πάλι στο Βακαλέλη. Είναι άστοχος. Εκλαμβάνοντας από το κόλλιο. Αξιφύρημα από τον ρεφ. Πάνω για δύο βολές. 11-3 λοιπόν. Έχουμε τον Μακαλέλη στην πρώτη. Αυτόν τέθρι μάχη για το rebound. Θα σπρώξει τελικά ο Παράδος. Που ήταν ο Λιάκος, και όσο μόνο συγκράτησε θέλει να τρέξει κιόλας. Ζανάς. Μέσα έχει σταματήσει η τρίπλα, πήγε για το κλέψιμο. Καλεπλής συγκράτησε, έχει κλειστεί από δύο, θα βγάλει τελικά την πάσα. Ζανάς, τον Λιάκο. Για τρεις Καραγκούνης έχονται τελικά ελεύθερο σέρμπολ. Θα το περάσει εκτός αλλαγή κατοχής. Της Miami Heat. Πάρτε παίκτες, φωνάζει κάποιος. Το χρωμούς, δεν φώναξε ακριβώς, το είπε όμως. Θα την Βακαλέλης. Γιαμούκης. Όιου. Αν τώρα και τους μαμούς αμοιάς του για τρεις. Είναι άστοχο το Θόλου, ο οποίος πήρε από το Γιαμούκη που έκανε μια βόλτα στο baseline. Λέγος θέλει να τρέξει. Και το coach θα βγάλει μια πάσα στο Χατζηδάκη. Ένα jump shoot έχοντας βρεθεί. Λέγος Καραγκούνης είναι άστοχος. Στο μικρό rebound για τον Βακαλέλη. Θα οργανώνει την επίθεση του Miami σε πιο set. Κατάσταση παρέχει με το πόντι του Φαράντου. Πάλα απ' έξω τους Miami Heat. Όλιου. Στόλου. Γιαμούκης, 7 δευτερόλεπτα. Θα βγει από το βάση, πάει μόνος μέχρι μέσα ένα jump shoot. Εδώ είναι μερικός ελεύθερος, είναι άστοχος, μάχη για το rebound. Θα βγάλει τελικό νικητή. Ο Όλιου, ο οποίος παραμόνευε, θα γυρίσει, είναι άστοχος όμως. Λέγος. Κίνηση ωραία πάσα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει όμως ο Καραγκούνης, έχει βρεθεί σε πολύ πλεονεκτικό για αυτό το σημείο. Μια ακόμα αλλαγή κατοχής, 3-6 απομένει για το τέλος της πρώτης περίοδου. 14 το σκορ, τους είναι 7 η τεχνικά βέντους. Γιαμούκης. Μόνος του να πήγε το τίποτα πάνω του, πέρασε, έκανε ένα σλάλο, μόνος του μέχρι μέσα είναι έφυγος. Αντιδάκης. Ζανάς. Ζήτησε αλλά δεν πήρε το Λιάκος. Ζανάς ένα μακρινό σουτ, απέναντι στο εξωμένο χέρι του προσωπικού του τίποτα, θα την Βακαλέλη. Μια σκάφη πάσα, δεν τα κατάφερε ο Καλεπτής στην προσωπικό του αντίπαλο ακούμπησε η μπάλα, δεν κατάφερε να βγάλει σε πλεονεκτικό σημείο τον Βακαλέλη.
Ήρθε ο ευθυνδιασμός της. Μαμούθ, να μου κοιτάξει. 14 λεπτά υπάρχει σπάθεια για κλέψιμο, θα κλαπεί τελικά η μπάλα. Βγάζει μια μακρινή πάσα, λάθος το λάθος όμως, δεν καταφέρει να τροποδοτηθεί. Ο Ζαδάκης ήταν μπροστά και έκλεψε. Καλωθείς. Πήρπαει μόνος του μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Ετοιμάζονται αλλαγές. Μέχρι την πρώτη αλλαγή για το παιχνίδι. Μικρή αλλαγή μάλιστα. Για τους Μαμούθ. Το κολλές και παράλληλος περνάνε τόσο. Μικρίδης και Νικολαίδης στις θέσεις τους. Έφερος και στην πόλη ο Χαλεπλής. Έμεσα στο τρίποντο λοιπόν. Μειώνουν κι άλλο οι Μαϊάμι. Μια πήρε ο Νικολαίδης, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις από πλευράς της ομάδας του για το παιχνίδι. Καταργούνησε ένα jump shoot, προχωρήσει πάλι μπάλα, είναι άσοχος, έχω δεχτεί ελεύθερος. Το rebound, η πάσα δεν θα βρίσει back ούτε αντίπαλο, συνεπώς περνάει εκτός και είναι και πάλι για τους Μαμούθ. Λαΐδης, Ζανάς. Ζανάς έχει σταματήσει τρίπλας για τον Ολυμπιακό, είναι άστοχος, πήγε η γύρισε το επιθετικό rebound, καθώς κατάλαβε ότι δεν θα ήταν καλό το σουτ. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Νικολαίδη, αλλά το σουτ δεν θα μπει. Βλέπετε μια μακρινή πάσα, βρέθηκε ο Γιαμούκης σε πολύ κλονικός, είναι άστοχος, όμως δεν κατάφερε να βγάλει πάλι στο καλάθι. Κρίδης, θέλει να τρέξει, συγκρατεί ο Χουζανάς. Έχουν περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, Καργούνης. 44 δευτερόλεπτα ακόμα, 10 για τον Μαμούθ. 4 πόντους διαφορά, για 3 απέναντι στον Σελίνκερ, που θα βγουν το πάλι, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound, τον Γκόλιου. Καθόλου τώρα. Μια από τις τελευταίες επιθέσεις για το πρώτο δεκάλεπτο. Καθόλου, Γιαμούκης, Γκόλιου θα γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε ψηλότερο παίκτη. 17 δευτερόλεπτα τώρα, αμυντικό rebound. Κυριακό, Χαλεπλής. Ζωνάς, ωραία πάσα. Ήταν από μια προσκύση, θα αφήσει την πάλα στο καλάθι Μακρίδης. 5 δευτερόλεπτα της Μαϊάμι. Χαλεπλής, θα πάρει ένα σούτα πλάκα. Αλλιώθηκε και λίγο η προσπάθεια από τον προσκοπητικό αντίπαλο. 15-9 λοιπόν, σε ένα παιχνίδι με αρκετά χαμηλό μέχρι στιγμής τέμπο. Είναι μπροστά με 6 πόντους. Τεχνικά, βεδούχοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο γυμναστήριο του ΒΑΟ, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. 15-9 το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, αρκετά χαμηλό τέμπο. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για να δούμε κάποιες διευκρινήσεις από τη γραμματεία. Άλλαξε και το βελάκι. Πρώτη κατοχή λοιπόν για την δεύτερη περίοδο είναι για τους Μαμούθ. Επίσης την επαναφορά, ο οποίος έχει περάσει στο παρκέ κατά την έλεξη του δεύτερου δεκαλέπτου για πρώτη φορά απόψε. Αργούνης. Ο Λαΐδης, ένα jump shot από το ύψος των ελευθερών βολών, μόνο ταμπλό απέναντι στο εξωμένο χέρι του Φέρνου Μπακαλέλη. Δεν θα έρθει η πρώτη πόντι από την πρώτη επίθεση των Μαμούθ, την δεύτερη περίοδο. Ο Μπακαλέλης έχει πάρει μέσα στη ρακέτα ο Χαλεπλής, στην πια τερίς θα το πάρει, θα βγάλει καμπύλη αλλά είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound στο καλάθι. Σκόλιο, θα το άστοχο του πόντου του Χαλεπλή. 15-11 λοιπόν. Αφρίς κατεβάζει την επίθεση. 3-2 τώρα σε άμυνα ζώνης η Miami Heat. Βολαίδης. Για 3 Κουζανάς θα το πάρει, είναι εύστοχος. Βρέθηκε αρκετά ελεύθερος για να σουτάρει και να ευστοχίζει όπως φαίνεται. Αποστόλου. Με το κέντρο τον επιθυμεί ο Καραγκούνης. Θα ανέβει για να του δώσει την επιλογή στο σκρίνο Χαλή Μπακαλέλης. Χαλεπίς τώρα. Για μου είχε για 3 σκρίνο στο μακρύ, είναι άνθρωπος που μπορεί να βάλει και αυτό το τρίποντο. Αρχικό ριμπάντο στον Νικολαίδη. Ψάξε μια μαξικαστή πάσα, θα ήταν πολύ ωραία φάση αν έβγαινε. Κουζανάς δεν κατάφερε να τροφοδοτήσει το μακρύ, ήταν δυνατή. Πάσα που πήγε να το βγάλει, για μου είχε στην επαναφορά. Χαλεπίς.
Έχει το ρόλο, πάει να σκεφτεί το Τζιβακαλέλη. Έχει βρεθεί ελεύθερο, άρχισε να πάει ο Κολαίδη πάνω του, δεν το πλήρωσε. Αντικό rebound του Κολαίδη. Εκεί που ήταν η μπάλα. Πάσα ωραία συνεργασία, δεν θα καταφέρει να φύγει την μπάλα του Καραγκούνη. Θετικό rebound από τον Μακρύβη, η μπάλα πήγε εκεί που ήταν αυτό και αυτό που ήταν η μπάλα. Συγκρατήσει έπειτα από ένα micro deflection, πήγε για ένα ανάποδο λιάπ. Ένα ακόμα επιθετικό rebound θα κερδίσει το φάουλ ο Νικολαίδης από τον Τζιβακαλέλη. Δεύτερος Τζιβακαλέλη όπως ενημερώνεται από τη γραμματεία. Άσοχος στον Νικολαίδη της πρώτης, βάση της Στεφάνης, έχει δικαίωμα για μία ακόμα βολή. Πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άσοχος στη δεύτερη. Αγγλικό rebound, θα την βακαλέλει, προσπάθησε ο Καραγούνης, αλλά δεν ήταν επιθετικό. Γιαμούκης. Πρώτη τρόλεπτα, δεν πρέπει να θα την βακαλέλει στην πήρα. Μπορεί να κρατήσει την μπάλα σε 3 σέκοντες. Ο Βακαλέλης είναι άστοχος για να κάνει ένα φάουλ που θα καταφέρει να κλέψει το μέρος του Μακρύδη. Ωραία, πήγε και ήταν ανάποδο, λέει Αρκινέζ όπως ο Νικολαίδης. Μια πάσα λέει για αυτό το παίξι, συμφωνώ. Μακρύς, Γιαμούκης, 21 πλέον. Νομίζεις, θα σταματήσει την ρίπλα, θα ψάξει μια πάσα, γύρισε. Μήκε τον Αρκλή. Λιάκος, ένα τζάμψιτ είναι άστοχο από το Ιού. Τρεις. Το προσθετικό rebound ήρθε το καλαπί σου για τρεις. Παίρνει στο προσωπικό το ρίπλο, είναι άστοχος, μάγει το rebound. Εντάξει, εγώ ο Γιώργος Κόρου, λίγο suffering from success η Miami, δύο παίκτες που κάνει για τον score rebound. Αλλά please, η μέση θα είναι άστοχο, σε θετικό rebound δεν θα καταφέρει να το συγκρατήσει ο Βαγκαλέλης. Βρέθηκε σε πλεονεκτική για αυτό θέση. Θέλει να τρέξει το Ανάζο. Θα μίξει στον επιτηρή. Αραγκούνης. Σε μια πάσα θα την βρει στο μακρύ. Μόλις ένα foul στην δεύτερη περίοδο, θα πάρει ένα screen. Ο Μακρύς θα δώσει... Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μακρύδης και το πιτερόλ. 22-13. Σε 9 πόντους διαφορά. Ένα πάσα θα συγκρατήσει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κοϊού. Μακρύς. Παρόλοι μία ακόμα επίθεση. Σε 7 πόντους διαφορά. 22-15. Αφού δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ. Για να βγάλει μια laser πάσα, υπήρχαν πολλοί παίκτες ανάμεσα σε αυτό στον επίθεση από την μπάλα του Μιζανά και την μπάλα κλάμπη και πάει με την μπάλα άστοχος. Καλεπτής στον Νικολαίδη, ωραία πάσα του Μακρύδη, υπέροχη συνεργασία θα την αφήσει στο καλάθι. Με μάνατος από τον Μακρύδη, είναι ακόμα ωραία συνεργασία μεταξύ των δύο. Αμπιστόλου. Θα πάρει ένα screen, θα πάρει το screen από τον Τζιβακαλέλη. Έχει βρεθεί ελεύθερος, αλλά δεν πήγε για το lay-up. Ο Κόιου προτίμησε τον παίκτη, είναι άστοχος όμως τον Τζιβακαλέλη απέναντι στις αντιπάλους. Πομηρική μάχη για το rebound. Πήρε το αμυντικό, το κυβικό διαφθόνο. Αλλά έβγαλε μια λάθος, πάσα ο Κόιου σε αντίπαλο και τώρα έχει βρεθεί ελεύθερος. Ξεωνάς θα αφήσει μπάλα στο καλάθι, χειροκριτούμενος από τον πάγκο. Και έχει τώρα βλέπει time out. Miami 24-15 λοιπόν το σκορ στους 9 πόντους, η διαφορά θα στρέφουμε σε πολύ λίγο με το μέλλον. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο του ΒΑΟ, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το νέο το παιχνίδι. Πρώτη κατοχή με το time out που κάλεσαν οι Miami Heat είναι για αυτούς. Για μου και στην επαναφορά. Αυστόλου. Κλείσουμε μόλις 5 παίκτες έχουν στη διάθεσή τους στο Miami Heat. Κλείσει καλά τη ρακέτα του στη Μαμούτσα στην πρώτη βήμα. Βγήκε το κλέψιμο. Στο ευχαριστούμε που πέσει κάτω αυτό. Είναι τα πρώτα του πρώτου δούπαλο. Λάκο έχει περάσει αυτό. Ένα δευτερόλεπτο έχει μείνει. Όπω λέει. Σαν τον πάγκο. Να δούμε. Ένα σουτ θα μετρήσει. Αν δει είναι άστοχο όμω. Τρίποντο του πυροκόλλου.
Κρίζεις. Τα Κρίς. Κρίς πέρας ανάμεσα από δύο, έβγαλε μια πάσα έχοντας κλειστεί από δύο. Το κοινό δίποντο είναι άστοχο, μα και το rebound θα βγάλει τελικό. Να μουστόλου, για μου κοιτώ. Θα σταματήσει τρίπλα, ψάχνει μια πάσα υπάρχει κλέψιμο. Με όλο θα περάσει εκτός. Ο κυρός Χαλεπλής είναι πως 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Miami Heat. Στην παραφορά θα ψάξει το Φαβρίτο Φεντρο Καλέλη. Χαλεπλής. Στη γωνία για μου και για 3. Είναι άνθρωπος και δώσει. Είναι και δώσει και δύο κόλλου. Στο Χαλεπλή να πάει μέχρι μέσα δεν τα κατάφερε. Δεν τα επέλεξε ο Βόγιου. Νέκος. Στη γωνία σας πάσα να δεξίχουν με ταμπλό έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Μοιάζει πως ο Μακρύδης. Δεν θα καταφέρει να σκεφτείς ο Μακρύς. Νέκος όμως είναι εκεί πέρα. Συγκρατεί. 26-15 για 3-17 δευτερόλεπτα είναι άστοχο. Μάχη το rebound. Τύπος ανάμεσα σε δύο παίκτες. Πήρε το επιθετικό rebound και πήγε με μία να αφήσει την μπάλα στο καλάθι Μακρύδης. Αυτό λέγεται μπασκετικό θράσος. Δεν τα κατάφερε αλλά κατευθύνεται και πάλι για τους Μαμούτ. Με 3-30 να απομένουν για τη λήξη της δεύτερης περίοδου και του πρώτου μισού. Μακρύς. Βρεθεί ελεύθερος Γιαμούκης. Δεν πήγε πάνω του για 3. Είναι άστοχος Γιαμούκης. Πάρει το rebound. Θέλει να τρέξει από την αριστερή πτέρυγα. Νομίζω ότι θα ήταν στο μακρύ. Υπάρχει μέσα από την δεύτερος παίκτης πάνω του. Μέχρι μέσα παίρνοντας την εσωτερική. Είναι έφτασε στο μακρύ. Θα το κάνει το lay-up. 26-17. Τώρα πέφτει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων μακρύς. Έχει από τον πάγκο, έχει δώσει κάποιες λύσεις και σε άμυνα και σε δίωξη. Καλυπλής. Μακρύς. Πάλι θα πάρει ένα σκέφτο παρά το οποίο θα περάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένα jump shoot είναι εύστοχος. 28-17. Αυτή πάσα ωραία. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αυτή η συνεργασία θα βγει. Και τελικό αποδέκτη του Βόλιου. Στην διατρίστα θα το πάρει και στο καλάθι έκανε μια νόλου πάση στον Νικολαίδη. Ξανά μακρύς. Άρχισε να πάει παίξει πάνω του, πήγε τεροχρονισμένα και έκανε το φάουλ σε αυτόν Αχώγιου. Θα μιλάω μόλις το δεύτερο φάουλ για τους Miami Heat στην περίοδο. Δεν έχουν κάνει ούτε ένα ακόμα νομούς. Έχουμε μια αυτή πάσα μέσα στην καραγέντα στον Νικολαίδη μακρύς. Παράντος για 3 με ταμπλό είναι άσπρος, ο Νικολαίδης είναι εκεί για ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ένα εξίχος να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, χειροκροτείται από τον πάγκο για μία ακόμα φορά, 30-19. Αμπτόλου. Δώσε ένα screen και την μπάλα στο καλεπλή. Ποιος έχει συγκρατήσει, σταματήσει δύο πλέον από ψάκι και μία πάσα. Γιαμούκης βρέθηκε ελεύθερος, για 3 θα το πάρει, είναι εύστοχος, 30-22. Μόλις το πρώτο τρίποντο για τους Miami Heat, 1-9, 4-12 αντίστοιχα η Μαμούς. Ανάμεσα σε 3 παίκτες πήγε να πάρει το φάουλ ενδεχομένως. Νικολαίδης είναι άνθρωπος όμως. Δεν είναι περίπου για το φάουλ, θα σπαταρέει. Τρεις φάγε το post, θα μετρούσαν, έμπαινε να κερδίσει το φάουλ και δύο βολές. Πρόφησε επαρκώς τη δύναμη που ασκήθηκε από τον προσωπικό του φάουλ για να εκμεύσει το φάουλ. Πάλε πίσω τις βολές λοιπόν. Στον πρώτη. 23. Στην δεύτερη. 3-2. Παρόλο στο rebound. Στον 3. 200. Παράντος, την κίνηση βρέθηκε και από δύο μακρύς, ένα side step. Είναι εύστοχος το δίποτο που πήρε λίγο πιο μπροστά από τους ενεργολών. 32-23, πάμε λίγο στην άμυνα, φωνάζει κάποιος από τον πάγκο Μαμούς. Εδώ στην πόδι, μάλιστα, αλεπλήγη. Παίρνει ένα screen, θα τη βακαλέλει, ο καταληπτή πάει σε ψηλότερο δίπολο, δίπλος η άμυνα πάνω του, συγκράζει την μπάλα.
πήρε την πάσα, ένα jump shot είναι άφηστο, ο Σόλτ έδωσε την μπάλα και έκανε την κίνηση. Ο Πίστελ επέλεξε να την προχωρήσει παρόλα αυτά, δεν επέλεξε καν, σύμφωνα με τη γλώσσα του σώματος. Μπάλα έχει βγει εκτός, όλα καλά. Σόλτ στην παραφορά. Νομίζω θα πάρει ένα screen. Θα βγει το pick and roll, Κόιου θα αφήσει πάλι το λάθη, είναι άστοχος, μάχη, δεν πάμε, βγάλει τελικό νικητή. Τον Βεχαλέρη, ο οποίος έχει κλειστεί, θα κερδίσει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Θα το συγκροτήσει το Αλένα, δεύτερο δικό του. Μακρύ δύο φορές. Βεχαλέρης στην πολύ λοιπόν. Και ετοιμάζει τα αλλαγή Καραγκούνης, ετοιμάζεται να περάσει. Άσχημα που λείπει, υπάρχει σε 40-pound από τον Αποστόλου. Καλεπίσης για 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη με ταμπλό, είναι άσχημα από αυτήν το rebound. Θέλει να ανοίξει το γήπεδο, δεν πήρε το foul. Από τον Κόλλη ο οποίος πήγε να το κάνει. Και σπάει το Χαράντος. Θα γίνει ο Νολαίδης, θα γυρίσει, κόπηκε χωρίς foul. Από τον Σουγουρή Βάλτος, τον Παγκαλέλη. Τώρα θα κάνει το follow για να πει. Στον Λιάκο, και πήγε να κάνει μια φόλτα κοντά στο τρίποντο. Για τα 2-25. Τελειώνει την προφορά. 15 δευτερόλεπτα. Μακρύς. Κρύς θα πάρει ένα σκρίνο το Καραγκούνι. Πάει δίθετα από αυτό. Θα σταματήσει τρίπλα. Φαράντος. Πάρει τη φλέξα που πήγε να σταματήσει. Θα πάρει ο Μακρύς ο οποίος θα πάρει. Παλαιπίζει και θα πρέπει να κλέψει. 3 δευτερόλεπτα. Ένα jump shoot είναι άστοχος, θα μπορεί μπαμ από τον Αποστόλου και δεν καταφέρει να κάνει και πολλά μετά από αυτό καθώς ο χρόνος έληξε. Τέλος πρώτου μισού λοιπόν, 32-25 έχουν ρίξει διαφορά στους 7 πόντους η Μαϊάμι, είχε πάει πάνω από τους 10. Έχουν καταφέρει να αποκριτογραφήσουν κάποια plays στην άμυνα των αντιπάλων τους και να βγάλουν κάποιες άμυνες τόσο συλλογικά όσο και αμυντικά. Οπ, είναι το πιστή κάμερα, πήγαινε καλά και τους τρέφς. Ωραία είναι αυτά. 32-25 λοιπόν, επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο γυμναστήριο του ΠΑΟ, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Κατά την έναρξη αυτού, η πρώτη κατοχή είναι για τους Miami Heat, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 7 πόντους. Για μου παίρνει την μπάλα, ο οποίος ζήτησε και ένα λεπτό έξω για να κάνει κάτι με τα παπούτσια του, να δέσει τα κορδόνια του. Έχω την εντύπωση σου για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος, μαθούν, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Δεν έχει πίσω στην άμυνα όπως την όλη ομάδα του. Για βρεθεί κάπως ελεύθερος Κουρδανάς για τον πρώτο τρίποντο. Καραγκούνης γυρίσει, Κουκ είναι άσχημος, την μπάλα περπάτησε στη Στεφάνη. Παράδοση ήρθε εκεί πέρα για τον κριτικό rebound. Πέραν ένας από δύο αντιπάλους δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Για τα 2-25 λοιπόν παραμένει. Στόλου. Πάλι ο Στόλου έχει όντας βυθιστεί μέσα στην ρακέτα, θα γυρίσει. Εν προσποιήσεις ψάχνει μια πάση, θα την βρει στο Κόγιου Γιαμούκης. Καλό passing game, μακρινό δίποτο, είναι άστοχο airball. Αυτό το Στόλου είχε να σπρώξει την μπάλα. Σε τη Βακαλέλης, στην backfield το έκανε. Να το πήγε στον πάγκο της αντίπαλης ομάδας. Μιδάκης, στην επαναφορά, μακρύς. Μιδάκης, μακρύς, Ζωνάς, Καραγκούνης και Φαράντος, η πεντάδα για τους νομούς, για 3 είναι άσχημα από τη γωνία Airball, το Παλτιωδάκι και η πεντάδα όσοι έχει στους Miami, καθώς εξακολουθούν να μην έχουν κάποια αλλαγή σου, για 3 είναι άνθρωπος Αλεκλής, πάνε και το rebound, κάνει το Καλέλη, θα κάνει μια λάθος, πάσα Φαράντος. 2-1-2-1 στο άμεσο zoom, μετά από μια προσποίηση, θα αφήσει την πάλι στο καλάθι, μετά από μια ακόμα προσποίηση για πάσα να προσθέσει τόσο μηδανά και μετά για σουτ. Δείξε φάουλ κάτι είπε εκεί πέρα με το ρεφ. Δεν δόθηκε κάτι. Έχει μεγαλέλη. Καλεφλής. Φάουλ. Που έχει χρεωθεί στο Καλτιαδάκι. Πρώτο φάουλ στην τρίτη περίοδο. Ρωτήστε με αναφορά. Έχει μεγαλέλη. Πάρει ένα σκρίνο από τον Κόγιου. Φαράντος πήγε στο Περιβακαλέλη. Είναι άστοχος. Στο screen και να μακάρει. Σωστό τρίπολος δεν στόχισε στην κίνηση. Πάει μέχρι μέσα να κερδίσει το φάουλ. Θα μετρούσε. Το κεδάκι θα εκτελέσει δύο βολές. Φάουλ που έρχεται στον προσωπικό του αντίπαλο στον Αυτόλου. Είναι ένα λοιπόν. Για να δούμε να σκοράρει τους πρώτους πόντους στην τρίτη περίοδο.
τελειώνει του, είναι άστοχος όπως την πρώτη. Είναι το 2, το 5 παραμένει. Πάλι και μέσα στη δεύτερη. Το 2, το 3, το 5, το 8 για φορά. Μουτόλου. Γιαμούτσις, Μαϊάμι, ψάχνουμε ακόμα τους πρώτους πόντους στο τελείο 10 λεπτό μετά από 2 και 10. Γιαμούτσις έχει το μακρύ απέναντί του, ανεβαίνει ο Χατζη Βακαλέλης από το screen, από την μπάλα, υπέροχη πάσα στο Γιαμούτσι, καλό passing game, έχει βρεθεί ελεύθερος, αλλά δεν πήρε το τρίποδο του Σιδόνια Αποστόλου, πήγε να ψάξει μια πάσα στο Γιαμούτσι, ενδεχομένως να γίνει overpassing από τους Μαϊάμι, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Σιδωράκης. Έχουμε βρεθεί καλή θέση για αυτόν, παρεπλήσει, ανάμεσα από 2 θα κερδίσει το φάουλ. Από το μακρύ, τον δεύτερο παίκτη που είχε πάνω του για να μακάρει. Ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λυπής περνάει στη θέση παρά του. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αυτονίωση στο σχήμα του Μαμούθ. Ούτε ψωμετρικά ούτε όσον αφορά το ρόλο με δύο παίκτες. Να μην κεις καλέ με τον Αποστόλου για την προηγούμενη πάσα που δεν πήρε. Λογικά για το τρίποντο που δεν πήρε Αποστόλου. Στο μεταξύ παρακολουθεί και στη δεύτερη βολή και στην πρώτη. Για στους 2, 30, 3, 27, 6 πόντους διαφορά. Λέγω. 3. Για 3 στο τσιτάρι είναι άνθρωπος. Μακαρισμένο τρίποντο. Να τιμωρήσει ο Πέτρος Αλεξίδη για το πρώτο time out, πράγματι time out που έχουν καλέσει 33-27. Στο σημείο 6 βρίσκονται έχουμε το πρώτο time out στην τρίτη περίοδο. Έχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο ψωγή μας είπε του ΒΑΟ. Όλα έτοιμα σε λίγο εκνέου το παιχνίδι. Έχουμε εξαντλήσει το χρόνο της επίθεσης του Ιμαμούτ. Χρόνο στο time out του Σιμαμού για χρόνο. Αυτό σφίριξε και ο διευθυντής. Ήρθανε λίγο πιο νωρίς στο γήπεδο η Miami Heat. Σκούρτο να τα λένε μεταξύ τους. Έτσι το time out και εντός παρτιά όπως φαίνεται. Όπως και να έχει. Κατοχή. Σιμαμού. Στην παραφορά ο Φουζανάς υπάρχει πολλές πάσες. Θα βρει τον Ιωσή, ο οποίος θα γυρίσει. Είναι στόχος. Είναι μερικός από δύο παίκτες. 35-27. Πολύ μέντου σε επιλογή στον Καλεπλή. Πόγιου παίρνει για μου και στη γωνία. Στο αυτό δεύτερο το πήγε να βγάλει μια πάσα στο Πόγιου. Δεν τα κατάφερε όμως ο Μοστόλου. Καραγούνης έκλεψε. Καλεπλής. Στη γωνία μακρύς, καυτή πάσα. Είτε από Μιλωτής είναι άσκοπος όμως. Φτανάς. 35-27 τα κοψίματα λέει χαρακτηριστικά κάποιος Μαμούς. Δεν θέλουμε να την πάθουν των εισαγωγικών χαρακλής. Με καλέλησε ένα jump shoot. Ήτανε μαργαρισμένο αυτό το σπουδό του τρίποντο τον Καραγκούνι. Μην πάσα, κατάφερε να κλέψει. Ήταν πιο μπροστά από τον Καρτεδάκη Αμφέλη. Μια λάθος πάσα, δεν περίμενε εκεί πέρα την μπάλα του Τανάς. Αλλαγή κατοχής, φθηνό λάθος της Παμούς. Επιστροφή λοιπόν πάλι στο παιχνίδι μετά από την αναπάντηχη διακοπή. Στόλου είχε τραυματίσει. Εκολουθεί να παίζει παρόλα αυτά, δεν έχει απολογηθεί με το θεραπευτικό υλικό. Λεπίς, πάρει το ρόχαλι ο Στόλου για 3, είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Ο Τζανά, και θέλει να ανοίξει το σύνδεδο, όλου πάσα, Μιδεδάκη. Μάρτε φωνάζει κάποιος από τον πάγκο για να πάρει το Ιωσοδιάκος, που δεν το πήρε, έβγαλε μια έξτρα πάσα στον Καραγκούνι. Πήρε από τον Μαρτίνε, έστοχος τελικά με τα μπλοκ. 37-23 διαφορά να διολοποιείται εκ νέου στους 10. Θα μου είχε συμπαξιστήριμα.
Επιστροφή λοιπόν στο παιχνίδι έχει περάσει στον Νέο Αποστόλου για τρεις είναι άσχολοι που παλαιπεί. Παίζονται με τέσσερις παίκτες η Miami, τουλάχιστον για λίγο χορηγείται τώρα το υλικό στον Αποστόλου που σας είπε από τον Πάγκο, ώστε να μην είναι κάτι σοβαρό, να μην πρόκειται για σοβαρό τερματισμό. Χαλεπτήσεις μέχρι μέσα το χορηγητικό, πέρασε στον αέρα τον προσωπικό του αντίπαλο Ιλιάκο. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν όντες τέσσερις παίκτες στον Miami. Box φαίνεται στην άμυνα. Κακός για την άσχημα στον Ιγωνία. Καρδιαδάκης, ειδικό rebound, τον Κόγιο. Με πλήση. Να μου κοιστεί για τρεις θα το πάρει, θα το κοιστεί ελεύθερο στην μπάλα. Λίγο να μπει, υπάρχει επιθετικό rebound, κάτω από το καλάθι είναι άστοχος ο Κόγιο. Στο rebound. Ζωνάς, ένα floater, είναι έκτοπος, δύσκολος, άμεσα παίκτη κολλημένο πάνω του. 39-29. Αν το παίκτης φωνάζει κάποιους φαγούς, θυμάστε να περάσει ο Νικολαίδης νέος στο παιχνίδι. Πάρα πολύ ψηλή καμπύλη για να αποφύγει τα προμένα χέρια δύο αντιπάλων, αν είναι άσχος παλικλής. Ο Νικολαίδης τώρα θα περάσει τέτοιο μακρύ τελικά. Ξεκολουθούν να παίζουν με 4 στη Miami Heat. Εν Μιχαλέδης την επαναφορά σου για 3 είναι άσχημα στο κόλλιο. Μπορεί να περνάει εκτός. Συνεργάνε αρκετά το τρίποντο τώρα που είναι 4 παίκτες στη Miami Heat. Μπορεί να το στόλου. Δεν είναι μέσα στην ρακέτα. Σηκώνεται. Να δούμε αν θα περάσει πνεύ στον αγωνιστικό χώρο σου για 3 στο μεταξύ είναι άστοχος. Τρονάς, δύο ο Γιαμούλτης έκανε μια προσποίηση και έκανε βήματα τελικά. Είμαστε παραπάνω, πάρετε λίγο μια διαφορά. Τρέξτε λίγο αν είσαι στην αγωνιστική στον πάγκο. Καλιαδάκης. Κακός, είναι ελεύθερος δίπλα το τρίποντο, πάει μόνος μέχρι μέσα στον Καλιαδάκης. Ήταν πίσω από τον αντίπαλος. Αφήνει την μπάλα στο καράφι, αλλά κάποιος κλέψιμος δεν πέρασε την μπάλα. Κέμπλε η ψήξη. Είναι μπάλα στον Καλιαδάκης, έτσι το φάουλ. Είμαστε περισσότεροι, ένας σαν ελεύθερος. Φωνάζει χαρακτηριστικά από τον Μάγκο Μαχρύς. Είναι από δύο πέντε το πλέξιμο όλου. Ανάπλογο λέει απάστοχος Καραγκούνης. Και βάλει πλάτη στον τεχνολογό του αντίπαλο. Βάλε πλήση. Θα μπούτε στο για τρεις. Είναι άστοχος του πάλι. Υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Θα το κόβει στο δεύτερο χρόνο. Θα παίρνει και το καλεπί. Για τρεις είναι άστοχος. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound και δεύτερη δεν κατάφερε το Γαλέλης. Νικολαίδης να τρέξει και τα βήματα ταχύτατα είναι άστοχος. Είδε το επιθετικό rebound ο Χαλιαδάκης τρυπώνοντας εντός εισαγωγικών στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας. Άστοχο με νικότερ και φάουλ στον Νικολαίδη. Τον Κόγιο είναι το τέταρτο. Οπότε το ίδιο ήδη με 4 παίκτες στη Miami και ένας εξ αυτών έχει 4 φάουλ. Δεν υπάρχει αντιαστική αλλαγή. Νιάκος για 3 νιάκος στο rebound του Κιζανάκη με τη μία η πάσα του Νικολαίδη και με τη μία το καλάθι όμως του Νικολαίδη. Αλεπλής. Αλεπλής. Πάρει ένα τεταστήριο το κύριο Καλέλη. Δίνει την επιλογή, πάει ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Καλύπτει πολύ ένα αέριο χώρο, είναι άστοχος όμως. Στην σπαθιά του. Κοδάκης. Τρέχος από την διαπτέρυγα, μόνος με τη μέση για το κόλους. Κόλους είναι άστοχος. Δεκόμενος. Καλή πίεση. 41-29 διαφορά. 12. Μούκης. Τον κύριο Καλέλη, για 3 ώρες βρεθεί ελεύθερος. Τελικά είναι άστοχος. Είχε μία λέει χαρακτηριστικά μια του
πλέχει εντός εισαγωγικών, διότι πλέχει στην καλή του ώρα, καθώς έχει στόχησε για μου. Μητσοτάκης. Θα παρετάξει τον Μητσοτάκος, ανέφερε μια λάθος πάσα. Παρακλάβηκε. Καλέλης. Για μου στη γωνία του Γιατρής, είναι άστοχος. Μητσοτάκης το rebound. Ζανάς. Τα 20 θα γυρίσει, ωραία κίνηση στην μου, θα πει την μπάλα στο καλάθι. Time out. Θα μου καλέσει. Θα μου επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στο ποσό του Μπάου. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι. Η αναμέτρηση 1 και 10 να μένει για τη λήξη στις 3 περιόδου για τη συγκλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. 43-32 λοιπόν. Καλησύ για τους Μιλιάμι Ιτ. Και ο Αμιλί και ο Αμιλιοτέχος θα λυπείς δεύτερο παίκτη πάνω του. Ένα λεπτό για συγκλήρωση 30 αγωνιστικών. Καλησπακαλέλη. Σταματήσει. Θα ψάξει μια πάσα. Βάλει πλάτη σε ψηλότερα τύπολα, υπάρχει mismatch κατά του Χαλεφή, ο οποίος πήγε ένας παράδειγμα πέναντι και σε δεύτερο παίκτη, ήδη σε πιο rebound. Πάρτε τα rebound φωνάζει κάτω από τον πάγκο. Ο Μαμούτσου για τρεις είναι άστοχο και για μούτσι. Μια ακόμα φορά Νικολαίδης. Σε εκείνη το σημείο στο γήπεδο έχει χάσει την μπάλα, θα την κρατήσει πριν αυτή βγει εκτός ο Χαλεφής. Σε τον Καραγκούνι σε πρώτη φάση, ανάμεσα σε αυτόν και σε δεύτερο παίκτη του πάνω του. Και στόχησε. Τι πάσα, 2 εναντίον 2, έχουμε τις δεύτερα δέκες και αντίπαλοι για τους φόμους. Τον πάσα, ας το μακρύβει. Στην Νικολαίδη, ένα jump shoot, είναι άστρο της Καραγκούνης. Νιαμούκης. 2, δευτερόλεπτα, για 3, είναι άστοχος. Ένα ακόμα shoot που πάρει για πρώτη για να πάρθει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τελευταία περίοδο. Επιστροφή λοιπόν 1/4 περίοδου στην Μακεδονία. Πάμε για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Πρώτη κατευθύνωση του Μαμούθ. Ένα άνθρωπο από μακρύ, ο οποίος έδωσε κάποιες οδηγίες σχετικά με την διαφορά, την αρνητική διαφορά που υπάρχει υπέρ της ομάδας του. Μέχρι για το παράδο να βρεθεί ο δεύτερος. Για περιφτεράκι που έχω πολύ χαρακτηριστικά. Και πολύ χαρακτηριστικά πάει ο Χατζημακαλέλης μέχρι να το φίλο του Πάλτσο Καλάθη. Η διαφορά πέφτει σε 9 πόντους. Παραμένουν με 4 παίκτες στη Μαϊάμι. Είτε έχει κάτι στο πάγκο εδώ και αρκετή πλέον ώρα αποστόλου και δεν φαίνεται να ετοιμάζεται να περάσει εντός. Μακρύβει σε ένα jump shoot για έστοχο. Θα μετά κάνει 34. Φαίνεται να έχουν κυνηγήσει περισσότερο το τρίποντο όντες 4. Μαϊάμι, πράγμα που συμβαίνει και τώρα. Για τρεις άνθρωπος από την Κατσουμακαλέλη πέρασε στο αντίπαλό του. Επομένως έχουν καταλάβει ότι δεν πρόκειται να βρεθούν πολύ ελεύθεροι καθώς είναι με έναν παίκτη λιγότερη Miami Heat και να θέλουν να εξαντλήσουν τις φανάντες τους. Τίποτα. Επομένως θα σκέφτονται ότι εφόσον δεν θα βρεθούν ελεύθεροι είτε μέσα στη ρετζέτα είτε εκτός αυτής να μην πάνε τουλάχιστον για 3 πόντους αντί για 2. Το θέσεις είναι αυτές. Αλλά επίσης παρόλα αυτά. Πάρει ένα screen στον Κόγιου, ο οποίος δίνει screen σε δεύτερο παίκτη. Αντίθετα από το screen ο Χαλεπλής στέκεται στον αέρα και παίρνει το foul. Του ηχητικά εφέ λοιπόν. Καλεύεις στις βολές. Άσαμε στην πρώτη. Έστοχος. Ελεύθερη. 45-35. Περάσεις στις 10. Μακρύς. Της είπασα, είπε ο τελευταίος Μακρύδης. Πάρε ένα σκέμπλο παράδο, υπάρχει και κλέψη, όντε δεν θα καταφέρει να κλέψει, να ολοκληρώσει το κλέψη που θα λεπείς. Παράδος στη γωνία σου, για 3 είναι έφυγε να μακρύβεις. Είχε απελευθερωθεί. Και το εκμεταλλεύεις και 48-35. Θα δώσει ένα screen
Κόγιου, ποιος πάει σε αρκετές φάσεις με τα foul play. Δηλαδή με 4 προτεραιτητή ώρα και μείνει αναγκαστικά εντός στην περίπτωση που πάρει πέμπτο. Θα μείνουν με 3 παίκτες οι Μαϊάμι. Τους παίκτες στον αέρα είναι άδωγος, θα λεπίσει ο ίδιος από το rebound. Θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Παρασκήρυμα. Φάουλ. Το κρυφτήριο μακρύ. Δύο ακόμα βολές για το φαλεπλή. Ένας δεύτερο λοιπόν. Ένας τόσες βολές. Δεύτερο φαλεπλής. Πρώτη βολή. Έτσι όπως στήθη δεύτερη. 48-37. Λέγος, να φτάσουν πριν που το πάρει, έκανε μια προσθήση, θα κάνει τελικά την πάσα. Συντάξει ο οποίος συγκρατήσει δεύτερο χρόνο, με άστοχος έρμπολο μας στο συμπτυπήρια. Λεπίζει. Για τρεις το πάρει, με άστοχος. Ο Βολοίδης δεν ήταν κολλημένος πάνω του. Ο Βολοίδης το πλήρωσε. Πλέει ο μακρύς με τον Τρίδη. Το πέρασε, ήταν μια πάσα στο Μακρύδη, ο οποίος πάει, κόπηκε στο Βακαλέλη, παίρνει στο ριμπάουντ στο κόψιμο. Θα κλέψει όμως την μπάλα ο Χαλεπίς, ο οποίος βρέθηκε καλό για αυτό το σημείο. Σταματήσει, κλειστεί από δύο, έχει σταματήσει τρίπλα, θα ψάξει μια πάσα για Μούκης, συγκρατεί. Ενδεχομένως μην προοριζόταν για αυτόν η πάσα. Παράντος πιέζει το προσπίσιο του τύπαλο, ο οποίος συγκρατεί, δεν θα κάνει το προσπίσιο του σταματήσει στην γραμμή. Για τρεις παράδοσες παρέμεινε πάνω του να Κόγιου, η μπάλα θα περάσει εκτός. Πάει ο Σμαγούς, Λεβάκης, Μακρύς. Στην πάσα, παράδοσες, παίρνει στο Γιαμούκι, είναι άστοχος. Παρεπλής, υπάρχει προσπάθεια για κλέβημα, θα συγκρατήσει τελικά ο Μακρύς. Στην για τρεις μάλιστα, είναι άστοχος. Γενικό από Κόγιου. Τρεπλής. Σχολώθηκε ένα σκριν που έδωσε την μπάλα ο Καντιβαγαλής. Αυτόν τη στιγμή για μόλις την άτομα που παίρνει στο μακρύ. Ο Λέιδης. Τρεπλής. Παίρνει την εξαιρετική από αριστερά. Σκεφτείς το φάουλ από Γιαμούκι. Πρώτο φάουλ του Μαϊάμι στην τέταρτη περίοδο. Άστοχο γυμνός. Το τελικό καλέρι. Μέσα κόπηκε. Το λιωδάκι. Καλεπίσης την επαναφορά. Το καλέρι. Για τρεις είναι άστοχος. Βοσκός μαγαζόμενος, 2-1-2-1 τώρα. Κάνει μια ωραία πάσα, δεν θα καταφέρει στην πρώτη φάση. Θα την μεταφέρει εσείς, αλλά η μπάλα μπήκε εντός. Μακρύδι, φαίνεται βιάστηκα λίγο και υπάρχει time out. Συνέχουμε. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ομοφορά, 50-37 το σκορ, 5-45 απομένει. Μένουν με τη λήξη και της τέταρτης περίοδου για τη συμπλήρωση της κανονικής περίοδου. Στις 13 πόντους διαφορά. Τα μέσα περίπου της τρίτης περίοδου έχουν μείνει 4 παίκτες. Η Μαϊάμι Χιτ θα ρεπλήσει. Γύρω από τα σκριν θα πάρει την μπάλα για Μούκης. Μούκης ψάχνει μια πάσα. Την βρίσκει το πρόσωπο του Χαλεπί, ο οποίος θα κάνει ένα jump shoot και είναι έστοχος. Θα τρίξει το Χαλτζεδάκι. 30-39. Λεβάκης. Μια ωραία, δεν έχω τίμπο, δεν θα βγει όμως. Λεβάκης, τον δεις ωραία τρίπλα, έρχεται και δεύτερος παίξε τον μαρκάρι. Χωριστικό ένα αέριο, είναι άστοχος όμως. Αρέσει ο Νικολαίδη. Ανάντος. Με μακρινή πάσα. Στον Κουτζανά, πέρασαν μέσα από δύο. Έχει την μπάλα, είναι άστοχος.
Θα πήρε για Μούκης. Κοϊούς για τρεις, Καλεπής είναι άστοχος, αμυντικό rebound από Μακρύδη. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες. Το Miami να διεκδικούν ενεργά υψηφικά rebound. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για τον Νικολαίδη. Μάραν τον σκαρπίρα από τον πάγκο. Ευχαριστεί ο Μακρύς. Εμείς μια μακρινή πάσα, έκλεψε. Προτρέωσε το κλέψιμο ο Χαλτζαντάκης μετά από την όθηση της πάσας από τον Νικολαίδη. Και στο ανοιχτό γήπεδο του Ζωνάς αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Είναι εύκολη πόντι, εκμεταλλεύονται πλήρως το αθλητικό του πλεονέκτημα και την ψυχολογία που είναι υπέρ του Μαμούθ. Για να φέρνει το lay-up στην μία άκρη του κήπεδου με την Βακαλέλη στο Παγιαδάκη στο κήπεδο στην Άγια και του παίρνει 56-39. Όλο ένα και ανεβαίνει η διαφορά καθώς έχουμε περάσει το τελευταίο τετράλεπτο της αναμέτρησης. Καλεπτής. Καμίσης το κόντος στο κέντρο στα 17 δευτερόλεπτα. Θα σου δώσει ένα σκρίνο ο Χαρτζη Βακαλέλη, ο οποίο είναι στην Ιταλική. Το έχει πάσει. Έχει κλειστεί από δύο, βγάλει μια πάσα. Ο Βακαλέλη που ήταν δίπλα. Αλλά επίση ένα. Ήταν αυτό την άσχημο του Γιαμούκη. Συγκρατεί την μπάλα στη δεύτερη φάση, έβγαλε μια πάσα. Ο Βακαλέλη έχει τελειώσει. Όχι, δεν έχει τελειώσει ο χρόνο τη πίστη. Και δύο χρόνο. Και αρχίσει να ανανεωθεί το 14. Γιαμούκη. Για τρει είναι έστοχο, δεν είναι το μακρύδι. 96-42. Ζανάς. Στον κρίνηση της Ρόλουτα είναι παράδοση του Ζώσα Κρίν, περνάει ανάμεσα από τον παράδο και τον Γιαμούκη επίσης και έρθει βοήθεια. Φύγε το ανάποδο, λέει, κόπηκε όμως Νικολαίδης από τον Βακαλέλη. Τον εκεί παραμένει για σκόμος. Ρίξε, φανάζει κάποιος από τον πάγκο τον Βαμούς. Μέσα φώνα και επίσης. Αλλά δεν μπήκε μέσα το μαχαιρό δίποτο του επιχείρησης παράδος. Γιαμούκης. Για τρεις και πάλι αυτή τη φορά παίρνει το σφαγητάκι με άνθρωπος. Παράδοση στο rebound. Μακρύδης. Μακρύδης. Νικολαίδης έκανε μια προσπίση και να περάσει ανάμεσα από δύο αντιπάλους, το κατάφερε, αλλά θα αφαιρθήσει. Airball. Κόγιο το rebound. Γιαμούκης. Βακαλέλης. Για τρεις. Είναι άνθρωπος. Παίρνει στο παράντο και εκεί στο ανοιχτό γήπεδο ο Χουζανάς για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κυνηγούσε, αλλά δεν κατάφερε να κόψει τον Βαγαλέλης και να παρεμποδίσει η μάχη του στον αντίπαλό του για να μην σκοράρει. 1842 λοιπόν. Μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ περνώντας ανάμεσα από δύο αντιπάλους από τον Βαλεφλή. 1844 στους 14 σε διαφορά συν δικαίωμα για μία στην πραγματική βολή του Βαλεφλή. Άστοχος σε αυτήν. Το rebound Μακρύδης. Crunch time στο βάου, τελευταίο δίλεπτο. Μέσα στην μπάλα θα συγκρατήσει σου για τρεις. Είναι άστοχος Ζωνάς. Όχι το rebound, Γιαμούκης. Γιαμούκης, 2-2, πήγε να βγάλει μια περίτεχνη πάσα. Αυτή όμως πήγε στο φαράντο. Καλή κατά από το Χαλεπτή. Αυτή πάσα. Ζάκος, άλλος είναι το Νικολαίδη. Και ένα τσουτάκι από τα 3,5 περίπου μέτρα θα τον δικαιώσει. 6-44. Λέγοντας. Καλεπίσης για τρεις είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Μακρύβη. Ζανάς. Πάντως από το ύψος των ελευθέρων βολών, ένας μπάσκετ είναι άστοχος. Βράσει πάνω από το μπάγκο. Καλεπής, μακρινή πάσα για Μούκης, έχει βρεθεί σε εκδάκι καλό για αυτό το σημείο, παρά λίγο να ακουμπήσει την μπάλα από τα πόδια του. Συγκράτησε ένα jump στον μπάλα, μπήκε και βγήκε επιθετικό rebound από τον Βακαλέλη. Έχει κλειστεί από δύο, ένα fade away ένα ταμπλό, δεν θα τον δικαιωθεί ούτε τώρα. Νέκο στο rebound. Υπέροχη συνεργασία, κόπηκε, αλλά με φάουλο παράτος. Αμακόγιου. Αυτό στη δεύτερη. 6-44.
Για μου γίνει. Όλιου, μέσα κάτω από το σπουδό τρίποδο παράντος. Το λέει της στο rebound, γιατί ήταν στο γήπεδο. Πέρασε το Χαλεφλή, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι τον Μπουζανάς. Για μου γίνει. 62-44. Βρέθει ελεύθερος και θα πάρει το τρίποδο τελικά από την Παγκαλέλη. Είναι άστοχος. Χράντουστεν εκεί πέρα δεν θα πάρει το rebound. Το jump shoot είναι άστοχο. Τον Κόγιου. Είναι το επιθετικό. 62-44 λοιπόν. Αυτό ενδέχεται να είναι και το τελικό σκορ. Φύγει την μπάλα στο Παντιό Μακρύδης. 6 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθεί το 40 λεπτό. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. 62-44 και επισήμως το τελικό σκορ. 18 πόντους διαφορά υπέρ των Μαμούτ. Οι οποίοι είχαν δείξει από την αρχή μεγαλύτερη θέληση. Έδειξαν την υπεροχή τους στο παρκέ. Και από το σημείο από το οποίο είχαν περισσότερους παίκτες στο παρκέ, εκμεταλλεύτηκαν ακόμα περισσότερο. Βγαίνοντας στο ανοιχτό γήπεδο, κυρίως στην τέταρτη περίοδο, αυξάνοντας όλο ένα και περισσότερο τη διαφορά. Κάπως έτσι έχει δημοχθεί το τελικό 62-44 από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, όλα αυτά τα κλισέ, αλλά πολύ σημαντικά. Γεια σας.